Όμως πάρα πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι επίσης ψάχνουν δικούς τους φίλους, συγγενείς. Έχουμε μία τέτοια περίπτωση. Πείτε μου ξανά το όνομα του συγγενούς. Τον κύριο Τσινίδη, ο οποίος... Ποιον αναζητείτε, κύριε Τσινίδη? Πείτε μας το όνομα. Την οικογένεια του Κατσουλάκη και της Αυρώπης. Την οικογένεια Κωσιφάκη. Κατσουλάκη. Κατσιφάκη. Κατσουλάκη. Κατσουλάκι, κάνει διακοπές στο κινητό σας. Σας ζητώ συγγνώμη. Πείτε μας, πού ήταν οι συγγενείς σας, πού βρισκόντουσαν? Ήταν οικογενειακής μας φίλη. Ναι. Και τελευταία φορά που επικοινώνησα εγώ με το γιο του στον Μπάρι, μου είπε ότι κατευθύνονται προς Λούτσα, όπου και βρήκαν και τα αυτοκίνητα του άφηκτα προς κόκκινο λιμανάκι. Στο να κατευθυνθούν προς Λούτσα και βρέθηκε το αυτοκίνητο στο κόκκινο λιμανάκι? Κοντά στο κόκκινο λιμανάκι. Βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο? Όχι, άφηκτο, άφηκτο, δόξα τω Θεώ. Γιατί η Λούτσα από το κόκκινο λιμανάκι, επειδή γνωρίζω την περιοχή, έχει μια μεγάλη απόσταση, είναι αρκετά χιλιόμετρα. Δεν πρόλαβαν. Μάλλον τους έτυχε ή το μποντιλιάρισμα το πιο πιθανό. Μπορεί να βρήκαν το μποντιλιάρισμα και να είδαν τη φωτιά να κατεβαίνει, ναι, και αγχώθηκαν και άφησαν το αυτοκίνητο. Και είναι το αγόρι και οι γονείς, το αγόρι και οι γονείς. Και οι γονείς και η γιαγιά και το αγόρι, όλοι. Όλη η οικογένεια. Άρα εικάζεται ότι ενδεχομένως από εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο έφυγαν προς την παραλία, έφυγαν με τα πόδια γιατί εντροβίστηκαν. Αυτό έχουμε χτενίσει όλη την περιοχή, όλοι οι γνωστοί μας εκεί, παιδιά και φίλοι, ναι, και εμείς προσπαθούν να τους βρουν. Δεν έχετε κάποια άλλη μαρτυρία? Τον βλέπουμε τον κύριο Μάρκο Κατσουλάκη. Μάρκο Κατσουλάκης. Και τον γιο του τον Πάρη. Είναι στις φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί σε αυτή την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ναι, Missing People, στην οποία μπορείτε να μπαίνετε, να βλέπετε όσοι είσαστε από την περιοχή. Μπορεί κάτι να σας θυμίσει, μπορεί να βοηθήσετε, ίσως κάτι που σας φαίνεται επουσιώδες να είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις αρχές. Βλέπουμε τις φωτογραφίες και του κύριου Κατσουλάκη και του γιού του Πάρη. Όπως μας λέει ο συγγενής τους, ο κύριος Τσινίδης, άφησαν το αυτοκίνητό τους στο κόκκινο λιμανάκι. Έχουν χάσει τα ίχνη τους, δεν ξέρουν τι έχουν απογίνει, το αυτοκίνητο άθικτο.